Γεια σας, πήρα ορχιδέα φάντασμα, είναι τρίτη μου προσπάθεια να καλλιεργήσω αυτό το φυτό. Τα προηγούμενα δύο ήταν μικρότερα από αυτό, χάλασαν. Το δεύτερο χάλασε όχι από τη δική μου αμέλη ή κάποιο λάθος, όταν είχα πρόβλημα με τα μάτια, από ό,τι ήταν άλλοι, το παραπότσαν. Τέλος πάντων ήταν σε γυάλα και σάπισε το φυτό. Τώρα θα προσπαθήσω να το φυτέψω, μάλλον θα το φυτέψω διαφορετικά. Έχω μία φίλη μου, Ναταλία, που μένει στη Θεσσαλονίκη. Έχω πει για αυτή, φανταστικό κορίτσι. Αυτή καλλιεργεί κάποια χρόνια, τώρα δεντροφύλαξ, με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Θα κάνω όπως έκανε αυτή την ερώτηση, πώς το καλλιεργεί. Εγώ ποτέ δεν παίζω παντογνώστη. Και όποιος παίζει παντογνώστη, να ξέρετε, δεν ξέρει τίποτα. Σας κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να τα ξέρει όλα. Λοιπόν, ρώτησε την Ναταλία, μου εξήγησε πώς το φύτεψε, πώς το ποτίζει, πώς το καλλιεργεί. Θα προσπαθήσω. Αν χαλάσει και αυτό, είναι η τελευταία μου προσπάθεια. Τα φυτά αυτά είναι ακριβά. Και εσύ λυπάμαι πάρα πολύ όταν χαλάνε. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ετοίμασα κλωστή από καλσόν, ελαστικό. Σκόπιμα πήρα και σπενισμός, ισπανική ευρεία ή σωστή ονομασία, τη λάνσιος νοητής. Έχω μία πολύ μεγάλη, μακριά και φαρδιά, αλλά αυτήν την πήρα σκόπιμα μόνο για το δέντρο φύλαξ. Λοιπόν, εδώ έχω κομμάτι ρίζες φτέρες, βλέπετε. Σε μπλοκ, λίγο στραβό, αλλά δεν νομίζω να παρεξηγηθεί η δεντροφύλαξ επειδή είναι στραβό. 20 πόντους είναι μάκρος και 10 μήκος. Αυτό μου είχαν φέρει τότε από το Καναδά και μου έμεινε ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι. Θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Το πρώτο που θα κάνω είναι να βγάλω το φυτό από αυτό εδώ το ξυλάκι. Όπως βλέπετε είναι φρέσκο φυτεμένο. Φρέσκο φυτεμένο φυτό. Δεν έχει ακόμα ριζωθεί πάνω. Να μην σπαταλάω το χρόνο σας. Έκανα ήδη γανζάκι για να το κρεμάσω και τώρα θα το δέσουμε στο μπλοκ. Αυτό λέγεται μπλοκ. Θα το δέσω στο κέντρο. Το φυτό είναι στη κουζίνα, δεν το έχω έξω. Φοβάμαι δεν θα καταφέρει τη ζέστη. Και τώρα θα βάλω τη τηλάνσια. Και η Ναταλία θα μου πει αν το έκανα σωστά ή όχι. Λοιπόν, και τώρα το σκεπάζω εντελώς με τη τηλάνσια. Έτσι μου είπαν. Είναι εδώ μέσα. Τώρα περιμένω απάντηση από την Ναταλία αν το έκανα σωστά ή όχι. Αν όχι, αλλάζουμε. Προς το παρόν είναι χωμένος μέσα στη τηλάνσια. Όπως είπαμε, εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι κάτι δεν ξέρω, δεν είναι κακό. Μου είπε η κοπέλα ότι ποτίζω τη τηλάνσια και ότι πάει μέσα, πήγε. Αλλά το λείπασμα θα δίνουμε απευθείας. Θα ανοίγουμε το φυτό και θα δίνουμε. Λοιπόν, το ποτίσαμε. Τώρα θα το τοποθετήσω στη κουζίνα, θα περιμένω απάντηση από την Ναταλία, αν το έκανα όλα σωστά. Στη κουζίνα έχω περισσότερη υγρασία, σε φωτεινό σημείο θα το βάλω. Έξω εννοείται δεν μπορώ να το βάλω τώρα γιατί καταλαβαίνετε έχουμε σύντομα, θα έχουμε καύσωνα. Θα σας ενημερώνω οπωσδήποτε για την πορεία. Ευχαριστώ.